Κάμερες έτοιμες. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο λόγος στον κόουτς Μπαρτζόκα, ο οποίος θα μιλήσει για το αυριανό παιχνίδι με τη Λαμποράλ. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, εμείς κάναμε συνεχόμενες τέσσερις ήττες στην Ευρωλίγκα και φυσικά παίζουμε με τον πιστόλι στον κρόταφο, όπως λέμε. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε αύριο. Αν θέλουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας που είναι να περάσουμε στις 8 και από εκεί πέρα να δούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέχρι τα τελευταία τέσσερα που έχουμε. Το έργο μας μόνο εύκολο δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι η Λαμποράλ, επειδή είναι αδιάφορη όσον αφορά την πρόκρισή της στις 8, αυτό σημαίνει κιόλας ότι δεν θα έχει κίνητρο να παίξει. Όπως έχω πει πολλές φορές, η γνώμη μου είναι ότι η Ευρωλίγκα είναι μεγάλη διοργάνωση όπου όλοι έχουν κίνητρο να παίξουν και ατομικά και οι ομάδες μαζί. Και δεν ξεχνάμε βέβαια ότι η Λαμποράλ κέρδισε τον Παναθηναϊκό πριν από 2 εβδομάδες εδώ. Εμείς στον πρώτο γύρο είχαμε κερδίσει εκεί σχετικά εύκολα, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε προηγηθεί μέχρι και 30 πόντους. Αλλά αυτό, αν δει κανείς την πορεία της συγκεκριμένης ομάδας, θα δει ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει ένα μέσο όρο. Μπορεί να έχει πολύ κακές εμφανίσεις, αλλά και πάρα πολύ καλές. Εξαρτάται καθαρά από το πώς θα πάει το παιχνίδι, από το ρυθμό, από κάποιους συγκεκριμένους παίκτες που έχει, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δείχνουν να είναι και οι βασικοί άξονες στο παιχνίδι, όπως είναι ο Πλάις κατά πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή. Έχει εξελιχθεί σε ένα σέντερ πρώτης γραμμής στην Ευρώπη, αλλά και η περιφερειακή της, ο Ερτέλ βασικά, αλλά και όλοι γύρω από αυτούς, ο Νοτσιόνι κλπ. Είναι μια ομάδα, κατά τη γνώμη μου, που έχει 12 καλούς παίχτες. Όμως έχει πολλά up and down στον τρόπο που αγωνίζεται. Γι' αυτό και τα πληρώνει κάποιες φορές με μεγάλες ήττες, αλλά και αντίστροφα παίρνει κάποιες πάρα πολύ σημαντικές νίκες. Και όπως ξέρετε, και μακριά από το γήπεδό της, κερδίζοντας Παναθηναϊκό έξω, αλλά και Μάλαγα έξω την πρώτη αγωνιστική. Στόχος μας είναι καταρχήν να δούμε τη δική μας εμφάνιση, τη δική μας ομάδα, στην οποία επανέρχεται ο Βασίλης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό, μας έλειψε και από τα αποτελέσματα φαίνεται στα προηγούμενα μάτς. Νιώθω ότι κάναμε καλή προσπάθεια όσοι είχαμε μείνει. Ήμασταν παντού ανταγωνιστικοί. Προσπαθήσαμε μέχρι τέλος. Τα 3 πρώτα μάτς που χάσαμε ήταν στις λεπτομέρειες, στην τελευταία φάση. Το 4ο, νομίζω ότι έχοντας και 2 πολύ σημαντικές απουσίες, αλλά και με την Μπαρτσελόνα, λέω, αλλά και έχοντας παίκτες που τη συγκεκριμένη μέρα δεν ήταν σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, μείναμε στο παιχνίδι μέχρι τέλους. Και αν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη. Αυτό βέβαια είναι ιστορία, δεν μετράει καθόλου. Αυτό που μετράει είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι αύριο. Και όσοι χρησιμοποιηθούν αύριο, όσοι θα συμμετέχουν στην εξέλιξη του παιχνιδιού, πρέπει να είναι πολύ αποφασιστικοί και έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αυτά. Παρελή. Κώστα, σε ρωτήσω κάτι, δεν έχει σχέση με το παιχνίδι, αλλά δεν έχει σχέση σου και μαζί σου, γιατί δεν είσαι ιδιαίτερος, αλλά επειδή είμαστε το 2014, ένα μήνα ο οποίος δεν είσαι σφίξιμο και χθες μάθαμε ότι είχε ράξει με την πλευρά. Ένα σχόλιο κάνεις, κάτι γίνεται. Θα ρωτήσω εγώ τη σχολιά. Ο Πρέντες ταλαιπωρείται από το τελευταίο διάστημα από ένα, όπως λες και εσύ, ένα σφίξιμο στη μέση, που όλες οι εξετάσεις μέχρι τώρα δείχναν ότι δεν έχει καμία σχέση με κύλη ή με κάποιο πρόβλημα στους σπονδύλους. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο επεξηγηματικός γίνεται, γιατί και εγώ, όπως ξέρετε, δεν είμαι γιατρός και δεν θέλω να μπω σε χωράφια ανθρώπων που είναι επιστήμονες. Εγώ δεν είμαι σε αυτήν την περίπτωση. Χθες υπήρξε μια ένδειξη ότι μπορεί να έχει μια μικρή ρογμή στο χόνδρο ενός πλευρού. Υπήρξε ένδειξη, επαναλαμβάνω. Σήμερα έκανε νέα εξέταση, η οποία απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ισχύει. Αυτή τη στιγμή η ιατρική γνωμάτευση που έγινε σήμερα μετά όλες τις εξετάσεις, επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, όπου
οι μαγνητικές τομογραφίες, οι αξονικές, όλες τις πινθυρογράφημα που έχει κάνει, δεν δείχνανε στην ουσία τίποτα, αλλά ο Γιώργος συνέχισε να πονάει. Τελικά, κλινικά, η τελευταία διάγνωση που έγινε και σήμερα είναι ότι έχει μια θλάση πρώτου βαθμού σε ένα μη εκεί στη μέση. Θα γίνει μια προσπάθεια, μήπως καταφέρουμε και παίξει αύριο, πράγμα που είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Και από εκεί και πέρα δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι σοβαρό όσον αφορά ένα κάταγμα ή μια κύλη που θα μπορούσε να βάλει το Γιώργο σε πρόβλημα και να μείνει περισσότερο διάστημα έξω. Απλώς ήταν ένα σφίξιμο που συνέχεια τον ταλαιπωρούσε στη μέση και ήταν πολύ πονηρός τραυματισμός. Όλες τις εξετάσεις που είχαμε κάνει μέχρι τώρα δεν είχαν σαφή ένδειξη το τι πρόκειται να είναι. Εκτός από το γεγονός ότι είχε αποκλειστεί ότι δεν είναι πρόβλημα κύλης. Έχουν γίνει διαρκώς όλων των ειδών. Νομίζω ότι γενικά έγινε με βάση την πεπατημένη, ότι εμείς οποιοδήποτε τραυματισμός γίνεται, κατευθείαν κάνουμε μαγνητική. Η μαγνητική δεν έδειχνε τίποτα. Μετά μπήκαμε σε μια διαδικασία επόμενων εξετάσεων και σας λέω ότι έγινε μέχρι και σπινθυρογράφημα που δείχνει, όπως ξέρετε, στα κόκαλα, αν υπάρχει κάταγμα ή κάτι. Ούτε αυτή έδειξε κάτι. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, στην οποία είμαστε πολύ... μας έχει επηρεάσει πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Γιώργος έλειψε από δύο παιχνίδια και στη Βαρκελόνη και με τον Άρη, αλλά γενικά δεν μπορεί να προπονηθεί και 100%. Ελπίζω να μην χάσει το παιχνίδι αύριο, σας λέω, αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολο τώρα να παίξει. Και όπως έχω πει, ότι αυτό που είχαμε ζητήσει εμείς σαν ευχή, έτσι, και όχι σαν τίποτα άλλο, ήταν να είμαστε υγιείς. Και δυστυχώς οι δύο πιο έμπειροι Έλληνες παίκτες μας μαζί με το Στράτο και από τους πιο βασικούς, σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια μαζί με τον Βασίλη που έλειψε 3 μάτς στο top 16, ήταν έξω. Ελπίζω να μην επηρεάσει τελικά την πορεία μας. Είμαστε όμως πιο αισιοδόξοι τώρα, γιατί γυρίζει ο Βασίλης και ελπίζουμε πολύ γρήγορα να είναι και ο Γιώργος. Γιάννη. Καταρχήν να πούμε ότι η περσινή και η προπέρσινη ομάδα είναι τελείως διαφορετική από τη φετινή, γιατί ξέρετε ότι λείπουν 6-7 παίκτες. Άρα λοιπόν πρέπει να μετρήσουμε και ποια είναι οι νέοι μας παίκτες, που πολλοί από αυτούς είναι πρωτοεμφανιζόμενοι στην Ευρωλίγκα, να δούμε πώς θα αντιδράσουν στα δύσκολα. Αν θέλετε τη δική μου ανάλυση στο θέμα, θα σας πω ότι ο Ολυμπιακός καλός, συνήθως λέμε καλός ή κακός, αλλά καλός κατά τη γνώμη μου, χτίζεται πάντα γύρω από τον Βασίλη τον Σπανούλη. Εφόσον τον έχει, νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην αλλαγή σελίδας στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτες που μπορούν να ταιριάξει το παιχνίδι του αγωνιστικά με τον Βασίλη, σαν ένα βασικό άξονα του παιχνιδιού μας. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, ότι δεν παίρνουμε παίκτη που είναι ίδιος ο Βασίλης, αλλά κάποιον που μπορεί να παίξει μαζί με τον Βασίλη. Όπως ξέρετε, γίνεται σε όλες τις ομάδες του κόσμου, ας πούμε. Με βάση ποια είναι τα δυνατά σου σημεία, κοιτάς να συμπληρώσεις. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Βασίλης, που σπάνια χάνει παιχνίδια, ξέρετε, τελευταία 4-5 χρόνια σπάνια χάνει μάτς, φέτος απουσίασε σε αυτό το σημαντικό κομμάτι της Ευρωλίγκας, σίγουρα μας επηρέασε. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Γιατί ζητήθηκε από παίκτες που δεν κάνουν τα ίδια πράγματα με αυτόν, να τα κάνουν. Και πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται. Γιατί όχι μόνο αυτό, είμαστε και λιγότερο αριθμητικά πλέον. Ο Βασίλης επιβαρύνθηκε πολύ, όπως ξέρετε πολύ καλά, παίζοντας με την Εθνική το καλοκαίρι. Γύρισε με τραυματισμό. Τον ταλαιπώρησε ένα μήνα σχεδόν. Και τώρα ξανάβγαλε τραυματισμό, ο οποίος, όπως όσοι ξέρουν τι τραυματισμός είναι αυτός στο γόνατο, είναι τραυματισμός κούρασης, δηλαδή είναι η επιβάρυνση από συνεχόμενα προπονήσεις, παιχνίδια, ιδίως με τα νέα δεδομένα της Ευρωλίγκα, τόσο πολλά παιχνίδια, ταξίδια κλπ. Δημιουργούν μια τεράστια επιβάρυνση στους αθλητές. Αυτό συνέβη λοιπόν με τον Βασίλη. Ο Βασίλης, παίζοντας το καλοκαίρι, πίεσε πολύ τον εαυτό του. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στερήθηκε τις υπηρεσίες του σε πολύ κομβικό κομμάτι. Όμως, επειδή ακόμα έχουμε τύχη φυσικά για την πρόκλησή μας στις 8,
Μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε στα τελευταία μάτς και βασικά στο αυριανό που μας ενδιαφέρει. Και από εκεί πέρα, σας είπα, θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας μέχρι τέλος να μπούμε στην οκτάδα, που ήταν και ο αρχικός μας στόχος. Νίκο. Και αμέσως μετά τραυματίζει τον Γιώργο. Εντάξει, πραγματικά καμιά φορά και εγώ παρασυρώμενος από την ατυχία μας λέω γιατί αυτό το καλάθι του δεχθήκαμε, θυμάμαι ένα δίποντο από τον Λαβάλ. Από το Λαβάλ, εδώ με το Μιλάνο, δεν λέω με την Μπαρτσελόνα. Ναι. Και λέμε ότι μέχρι και αυτό να μπει, ο άνθρωπος δεν έχει σκοράρει ποτέ με άλλο τρόπο εκτός από lay-up ή κάρφωμα. Αλλά να σας πω κάτι, ας μην συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν πληγεί από τραυματισμούς και είναι μέρος του αθλητισμού. Η Γαλατά έχει αυτό το πράγμα. Σας λέω, η Μπαρτσελόνα πέρσι έχασε το Μάικλ και έχασε και το Τζαουάι στο τέλος και δεν πήρε τίποτα. Είναι ένα μέρος του αθλητισμού. Το ότι συνέβη συνεχόμενα σε εμάς και μάλιστα ίσως είναι ότι εμείς είμαστε οι πρωταθλητές Ευρώπης και εμείς πρέπει να κάνουμε διπλάσια δουλειά από τους άλλους, αν θέλουμε να μείνουμε στην κορυφή. Γιατί όλοι θέλουν να μας κερδίσουν. Όπως νομίζω οι δηλώσεις, όπως ξέρετε, όλων των ομάδων που έρχονται να παίξουν, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καμία δεν έχει πίεση. Όλοι τη βγάζουν από πάνω τους την πίεση, λέγοντας παίζουμε με αυτούς. Ό,τι και να γίνει και να χάσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε λοιπόν εμείς εξαναγκασμένοι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι που υπάρχει. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με μεγάλο στρες, οι παίκτες μας σας λέω. Και κάπως έτσι γράφεται και η ιστορία. Εγώ νομίζω ότι, πραγματικά σας το λέω ότι πλήρης, αυτή η ομάδα έχει μεγάλα περιθώρια. Και το λέω ως εξής. Για παράδειγμα, η χρησιμότητα του Σίμονς έχει μεγάλη σχέση με το παιχνίδι της Πανούλη. Έτσι. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ο Σίμονς είναι ένας φίνισερ κοντά στο καλάθι, να δεχθεί μια τελική πάσα όπως κάνει ο Βασίλης. Δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να το κουμπίσει την μπάλα και να παίξει. Αυτό το νόημα έχει κιόλας ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στη Βαρκελόνη. Όταν δεν έπαιζε ο Βασίλης, δεν είχε χρησιμότητα ο Σίμονς. Ενώ αντίθετο ο Σερμαντίνη μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Όλα έχουν να κάνουν με τη χημεία μιας ομάδας, η οποία διαταράσσεται από απουσίες σημαντικών παιχτών, ελλείψεις και πόσο μάλλον του Βασίλη. Αυτό. Ξέρετε ότι πολύ καλά δεν το χρησιμοποίησα στα προηγούμενα παιχνίδια που δεν έπαιζε, σαν πρόφαση, σαν αιτία ή σαν προσπάθεια να έχουμε άλοθη. Σας το λέω τώρα που γυρίζει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός με μένα προπονητή χτίστηκε γύρω από τον Βασίλη, όπως χτίστηκε και τα προηγούμενα χρόνια από τον κύριο Ιβκοβιτς. Και αν κάποιος άλλος ερχόταν μετά και είχε τον Βασίλη στη σύνθεσή του, νομίζω το ίδιο θα έκανε. Έτσι είναι ο Ολυμπιακός, έτσι χτίστηκε με παίκτες που μπορούν να παίξουν καλά μαζί και έχοντας μια χημεία. Αυτή διαταράχτηκε δυστυχώς. Όπως καταλαβαίνετε, το ρόστερ μας δεν είναι τόσο βαθύ. Και αυτό είναι αυτονόητο, όλοι το γνωρίζουν, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο 12ος μας παίκτης δεν έχει σχέση με το 12ο της Μπαρτσελόνα της Ρεάλ. Έτσι δεν είναι. Σε εμπειρίες, σε ταλέντο. Αλλά εμείς είμαστε ένα σύνολο που μπορεί να δουλέψει καλά μαζί. Με μερικούς πολύ σημαντικούς βασικούς άξονες. Ελπίζω λοιπόν αυτοί οι βασικοί άξονες να παίξουν από εδώ και πέρα και να μας οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Νίκο. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που λέτε εννοείται ότι το έχουμε κοιτάξει κι εμείς. Αλλά επειδή, αν θέλετε, να κάνω διάφορες
επεκφυγές αυτά που σας λέω και να πω οτιδήποτε. Αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, σας το λέω ξεκάθαρα, λείπει ολό. Δείτε ποιον μάρκαρε πέρσι, ποιος μάρκαρε το Φάρμαρ, ποιος μάρκαρε το Μακάλεπ, ποιος μάρκαρε και μάλιστα σε κομβικά σημεία του παιχνιδιού. Και θα δείτε λοιπόν, για να μην τριγυρίζουμε πάρα πολύ γύρω από αυτό το θέμα, αυτή τη στιγμή αναγκάζεται ο Μάντζαρης, ο οποίος είναι ο καλύτερος αμυντικός μας στην περιφέρεια, να μαρκάρει μαύρους αθλητές για πολλά λεπτά και ταυτόχρονα οργανώσει και την ομάδα. Ο Βασίλης ήταν έξω, ο Σλούκας προσπαθεί και αυτός, αλλά αυτή τη στιγμή ο defensive stopper μας, σας το είχα πει και την άλλη φορά, ο παίκτης θα μαρκάρει τον καλύτερο περιφερειακό αμυντικό, δεν υπάρχει στην ομάδα. Δεν αντικαταστάθηκε. Και προσπαθούμε με ομαδική δουλειά. Νομίζω όμως ότι όλοι κάνουμε προσπάθεια, ξαναλέω, και θα φανεί στο τέλος τελικά από το τι θα καταφέρει η ομάδα. Όλοι κάνουμε προσπάθεια να καλύψουμε αυτή την αδυναμία μας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Κάποια άλλη ερώτηση, Γιάννη. Καταρχήν, πρέπει να παραδεχθούμε όλοι που είμαστε κοντά, εσείς πίσω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και εγώ που είμαι εδώ και ξέρω καλά ποιος είναι αυτός ο σύλλογος, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο σύλλογο. Σας το είχα πει από το παρελθόν. Υπάρχουν τεράστιοι παίκτες στον Ολυμπιακό που έχουν αποτύχει. Είναι μεγάλο το βάρος και τα προηγούμενα χρόνια ήταν μεγαλύτερο το βάρος, τη πίεση που ασκείτο και από τον κόσμο. Τώρα ο κόσμος είναι πολύ, πολύ θετικός. Νομίζω το έχω πει πολλές φορές και το εννοώ. Πραγματικά δεν είναι κανένα είδος κολακίας, γιατί αναγνωρίζει ότι στην ομάδα του πήρε δύο πρωταθλήματα Ευρώπης συνεχόμενα. Είναι κάτι φανταστικό. Έτσι. Και νομίζω ότι σε όλους, στη συνείδηση όλων, έχει περάσει ότι αυτή η ομάδα είναι μια πετυχημένη ομάδα. Ενώ ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Τα προηγούμενα χρόνια, ίσως θυμάστε, και αφού έφυγε ο κύριος Ιωαννίδης από τον Ολυμπιακό, για χρόνια ήταν ο Ολυμπιακός, δεν ήταν στο προσκήνιο. Τώρα έχει ξαναγυρίσει με τον πιο εμφατικό τρόπο, παίρνοντας δύο πρωταθλήματα Ευρώπης και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας. Άρα λοιπόν είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά πάντα για ένα παίκτη ο οποίος δεν θα κερδίσει την κερκίδα στον Ολυμπιακό, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και νομίζω ότι το είδατε πέρσι με τον Μπέρκινς και το είδατε και φέτος με τον Γκόλιν στο μάτς το προηγούμενο που παίξαμε εδώ πέρα στο Μιλάνο. Και θα ήθελα να σας πω δηλαδή ότι η αντίδραση του κόσμου, η οποία δεν είναι συντονισμένη, είναι ενστικτώδης, επηρεάζει και τους άλλους ξένους μας. Ήθελα να σας το πω αυτό. Έτσι, αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε. Όπως η ενθάρρυνση δίνει φτερά σε μια ομάδα, πρέπει να πούμε ότι η αποδοκιμασία σε ένα παίκτη δεν δημιουργεί μόνο σε αυτόν τον παίκτη, αλλά και στον άλλον που είναι δίπλα του. Δηλαδή, σου λέει, είναι πιο σφιγμένος. Αυτό σημαίνει ο Ολυμπιακός όμως, και το έχω πει και στους παίκτες, ότι άμα θέλουν να είναι σε συλλόγους αυτού του Βεληνικού, πρέπει να αντέχουν και την πίεση. Και βέβαια αυτή η πίεση δεν είναι η ίδια για τις αντίστοιχες μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, αλλά είναι στην Ελλάδα. Αυτό τελείωσε. Ή το παίρνουμε απόφαση, ή θα κάνουμε συνέχεια συζητήσεις γι' αυτό. Νίκο. Δεν υπάρχει. Όλη μας προσπάθεια είναι να μείνουμε η ίδια ομάδα. Από εκεί πέρα είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί στις κινήσεις μας, γιατί οι τραυματισμοί φέτος είναι πρωτόγνωροι. Αυτό συμβαίνει, ξέρετε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Σπανούλη τραυματισμός τον άφησε έξω σχεδόν 3 μάτς Ευρωλίγκας και σχεδόν 25 μέρες. Έτσι. Να χτυπήσει ο ξύλο, αν επανέλθει, ο Ολυμπιακός πώς θα αντεπεξέλθει. Όλα αυτά είναι λίγο μια αλληλουχία και προσπαθούμε στο μέτρο του εφικτού να το ελέγξουμε αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.